Γεια σας φίλοι, 24 Αυγούστου 2019. Αστεία πράγματα. Λέγοντας τη φράση αυτή, στο μυαλό μας φέρουμε κάτι που προκαλεί γέλιο, κάτι αστείο, κοροϊδία ή ακόμη και αυτό που απέχει από την πραγματικότητα. Αστεία πράγματα λέμε. Κι όμως φίλοι μου, εάν μελετήσουμε την ρίζα και την ιστορικότητα του επίθετου αστείος, ίσως και να εξαφανιστεί το χαμογελάκι γύρω το στόμα μας όταν σκεπτόμαστε κάτι αστείο. Αλλά ίσως και να αποφύγουμε και την γελοιότητα στην οποία μπορούμε να επιπέσουμε. Η λέξη αστείος είναι παράγωγο του λήματος άστι με ύψιλον, που σημαίνει πόλης. Είναι ομόρυζη λέξη με το αστιφύλαξ, αστυνομία, αστικό λεωφορείο, προάστια, και λοιπά, πολλά άλλα. Στην Ιλιάδα θερυπίν, ο ιός του Έκτορος ονομάζεται Αστιάναξ, δηλαδή ο Άναξ, ο βασιλεύς, που ζει εις τα Ανάκτορα, εις τα του Άνακτος κτίρια. Δυστυχώς, την βασιλεία, αυτός ο νεανίας Αστιάναξ, ουδέποτε ίσχυσε, καθώς όταν οι Αχαιοί κατέλαβαν την πόλη της Τρίας, τον γκρέμισαν από τα τείχη. Μετά από όλα αυτά, μπορεί και να το έχετε μαντέψει ήδη, ότι η λέξη αστείος αρχικώς σήμαινε αστός, αστικός, δηλαδή ο κάτοικος μιας πόλεως, σε αντίθεση με εκείνους που διέμεναν στα χωριά της Υπαίθρου ή στις Κομοπόλεις. Το ερώτημα είναι πώς και πότε το αστείος υιοθέτησε την σημερινή του έννοια, δηλαδή εκείνου του πράγματος που με την θετική έννοια προκαλεί γέλιο και διασκέδαση, ενώ με την αρνητική έννοια περιγράφει παραλογισμό. Όπως απαντάτε στις φράσεις «Τι είναι αυτά τα αστεία πράγματα που μου λες» ή «Και μου φαίνεται αστείο να θέλεις να σπουδάσεις αστροφυσικός τη στιγμή που θες να μείνεις για πάντα στο χωριό σου». Αυτά τα πρόσημα γύρω από το επίθετον «αστείος», που αρχικώς, όπως είπαμε, σήμαινε ο «εκ του άστεως», δηλαδή ο «εκ της πόλεως» άνθρωπος, καλλιεργήθηκαν σταδιακώς. Οι άνθρωποι της πόλεως, μακριά από τον αγροτικό κάματο, επιδίδοντος την κομψότητα της όψεως και στο διάθισμα της ομιλίας των, σε διάλεκτον αστείαν υποθηλυτέραν, δηλαδή θηλυπρεπή τρόπον ομιλίας. Αχ, καλέ που λέμε. Εν αντιθέση με την φράση ανελεύθερον υπαγρικοτέραν, δηλαδή άκοψο και τραχή τρόπο αγρίκου. Η στενή στρέβλωση της λέξης αστείος έγινε σταδιακώς, όπως είπα. Και η συμβίωση στις πόλεις των ανθρώπων, και αυτό συνέβη επειδή η συμβίωση στις πόλεις των ανθρώπων, απαιτούσαν την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ώστε ο καθένας θα γινόταν αρεστός, δημοφιλής, δια του εντυπωσιασμού. Ιδιαιτέρως αρεστοί ήτο όσοι διέθεταν την πνευματικότητα να διασκεδάζουν ή να ψυχαγωγούν τους συνομιλητές τους με εφιολογίες, αυτό που λέμε εξυπνάδες, δηλαδή άκακα πειράγματα, έξυπνα αστεία. Σήμερον, επίσης αναφερόμεθα σε κάποιον αστείον τύπο ως χωρατατζή, δηλαδή αυτός που έρχεται από την χώρα, την πόλη και που ξέρει πολλά χωρατά αστεία. Άρα υπάρχει αυτή η ενοιολογική σχέση με την χώρα και σε άλλη λέξη. Αν και σε αυτόν τον χαριτωμένο, ευτράπελο τρόπο συμπεριφοράς οφείλεται ένα μεγάλο μέρος του πνευματικού μας πολιτισμού, η αστεία συμπεριφορά και οι αστεισμοί ήσαν γεννήματα, κακά τα ψέματα, αργόσωλων αστών που διέθεταν τον χρόνο να αλληλοπειράζονται και να αμπειλοφιλοσοφούν σε γυμναστήρια, σε αγορές, αργότερα σε καφενεία, ως παράσιτα, παραφιάδες, ενός άλλου πολιτισμού, του αγροτικού πολιτισμού που τους έτρεφε. Και αυτό μας φέρνει στο αρνητικό πρόσημο της λέξεως αστείο, όπως λέμε αστεία πράγματα. Δηλαδή του αστείου πράγματος με την έννοια εκείνου που είναι ανάξιου λόγου, μηδαμινής αξίας, παράλογου, μη φυσιολογικού. Τι μου λες, είδες ένα ανυπτάμενο δίσκο, αστεία πράγματα τώρα, άστα αυτά, σοβαρέψου. Η σημασία αυτή προέκυψε ακριβώς επειδή η αστική ζωή θεωρείται κάλπικη, μη φυσιολογική
Και θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι αυτή η αρνητική έννοια προσδόθηκε στους αστούς από τους χωρικούς ως δίκηση τρόπο τεινά. Και λογικό ήταν, εφόσον αφαιρουμένης της πραγματικής πρωτογενούς ανάπτυξης των αγρών, η πόλης και οι ευτράπελοι επιτιδευμένοι τρόποι των κατοίκων τους θα κατέρεαν ωσαν τραπουλόχαρτα. Το βλέπουμε πολύ συχνά σε όλες τις μεγαλοπόλεις σε κάθε κρίση. Το ευχαριστώ πολύ, το με συγχωρείτε και το παρακαλώ μαντάμ, εν ρηπή οφθαλμού μετατρέπονται σε βομολοχίες και σπροξήματα όταν απειλείται κάποιο βασικό στοιχείο επιβίωσης. Και ενώ οι αστεί πάντοτε περιφρονούσαν τους μη πνευματώδεις αγρότες και χωρικούς ως άξεστους τραχείς όταν οι πόλεις έπεφταν στον εχθρό κατά τους πολέμους, οι πρώτοι, οι αστεί δηλαδή, λιμοκτονούσαν, ενώ οι δεύτεροι, οι χωρικοί, επιβίωναν στην Ήπεθρο. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τους χιλιάδες που πέθαιναν της πείνας στην Αθήνα κατά τη γερμανική κατοχή και των οποίων τα πτώματα περισυλλεγόντουσαν σε καρότσια. Τα χωριά όμως, όπως είπαμε, επιβίωναν και ξαναγέμιζαν τις πόλεις ως αιματοκρίτες και πληθυσμιακοί ισορροπιστές, αν θέλετε, που ήσαν. Και γι' αυτό επί χιλιετίες μπορούσαμε να τραγουδάμε «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Οι πόλεις άδειζαν, τα χωριά τις γέμιζαν. Επειδή τα μη αστεία νιάτα των χωρικών ήσαν μπόλικα τότε στα χωριά μας και αντριωνόντουσαν στον πραγματικό βίον του μόχθου και της ελληνοποιούς φύσεως. Και ο μόχθος δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εξυπνάδες. Απαιτεί εργασία. Όσο υπήρχε αυτή λοιπόν η ισορροπία, τα αστεία πράγματα στην χώρα μας ελεγχόντουσαν από τον φυσιολογικό μηχανισμό αναχέτησης κάθε υπερβολικού αστεϊσμού. Εάν φέρει πίν κάποιος μεγαλοαστός, επισκεπτόμενος μια επαρχιακή πόλη, Κομόπολη ή χωριό, επιδείκνυε μια θηλυπρεπώς εκλεπτισμένη συμπεριφορά ή μια επιτιδευμένη ένδυση εντυπωσιασμού, αυτός θα εισέπρατε την χλέβη ενός καρπαζόης πράκτορος. Για τα του αζόμορφου τετρυπημένου στο πρόσωπο ράπερ και χιπχοπάδες και κάθε λογής γκρούβαλα, ούτε θέλω να φανταστώ τι αντιδράσεις προμερικά χρόνια θα υπήρχαν, όταν υπήρχαν ακόμη νέοι άντρες στα χωριά μας. Εθυμούμε έναν ξένο προπομπό και πρόγονο αυτού του αλόκοτου είδους που ανθεί παγκοσμίως σήμερα στην Αγία Ρουμέλη προμερικές δεκαετίες και ακόμη ενθυμούμε την καταγραφή και χλέβη που εισέβαξε από τους Φακιανούς. Όμως, φίλοι μου, να σου που ήρθαν οι καιροί της άκρατης αστιφιλίας, αρχές της δεκαετίας του 60, όταν ο ελληνικός κινηματογράφος, με γεννήτριες μάλιστα, επισκεπτόταν ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα χωριά που δεν είχαν καν ρεύμα. Τα θυμάμαι ο ίδιος. Κινηματογραφικές εικόνες ενός Κωνσταντάρα με το βερμούτ αναχείρας σε μια βίλα στην Εκάλη και της ξανθής κόμης μιας βουλιουκλάκης ανέμελα να ανεμίζει στο καμπριολέ κατά μήκος των αθηναϊκών λεωφόρων χαράχθηκαν στη φαντασία του κάθε χωριάτη που ήθελε να μοιάσει στους πρωτευουσιάνους. Ή τουλάχιστον να μπορεί να καυχηθεί ότι διέθετε ένα διαμέρισμα στην πρωτεύουσα για τα παιδιά του, για τον εαυτό του. Όπως σήμερα καυχιέται ο κάθε αστιχωριάτης ότι έχει ένα παιδί που σπουδάζει αντί να το μαθαίνει κάποια παραγωγική τέχνη. Και πράγματι, ενώ στα τότε ακόμα ζωντανά χωριά, όπως έχω πει και σε μια άλλη μου ομιλία, τα παιδιά αυτά θα δρούσαν σε έναν κόσμο αληθινό, όπου θα συναναστρεφόντουσαν με όλες τις ηλικίες, μαθαίνοντας πώς να παράγουν τροφή, πώς να φτιάχνουν ένα σπίτι, πώς να κατασκευάζουν ένα σκάφος κτλ. Εκτεθειμένα μάλιστα στον πραγματικό βίο των ενηλίκων, τώρα στην πόλη είτε θα εντάσσονταν ολομερείς με συνομήλικούς τους σε ένα σύστημα των αιώνιων θρανίων που θα επιμήκυνε την ανοριμότητα και την εξάρτηση. Μόνο με αυτά τα αστεία άτομα, εξάλλου, θα στελεχωνόταν το δημόσιο και η πηγή των ψηφοφόρων του φαύλου πολιτικού συστήματος που θα ακολουθούσε και ακολούθησε. Και μάλιστα είχαμε ένα από αυτά τα παιδάκια στα ενία της χώρας την τελευταία τετραετία. Εάν παρατηρήσετε τις ταινίες εκείνης εποχής του Κωνσταντάρα, δεκαετία 60, κάθε σπίτι στην Αθήνα, κάθε αρχοντόσπιτο, στο κλινόν άστι, διέθετε και μία χωριατοπούλα, οικοβοηθό, που κάποια στιγμή
όνειρό της θα ήταν να γνώριζε έναν αστιχωριάτη οικοδόμο με τον οποίο θα πραγματοποιούσε το όνειρο. Να έστεινε ένα σπιτικό σε μια πολυκατοικία, σε μια πόλη που όλο και περισσότερο θα σφιχτιούσε στο τσιμέντο. Το οποίο ενταφίασε βεβαίως και τις αριστοτελικές προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη του ανθρώπου. Ποιες ήταν αυτές? Δεν ήταν άλλες από την πλήρη συμμετοχή του ανθρώπου στον κοινωνικό του βίο, στη γειτονιά του, στο χωριό του. Τα πράγματα δυστυχώς δεν προσέφεραν αυτό το ιδανικό τοπίο όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να σμίξουν. Και μάλιστα, ποιος είπε κάποτε ότι ποτέ δεν υπήρξαν οι άνθρωποι τόσο κοντά ένας τον άλλον, αλλά και ποτέ τόσο μακριά μέσα στις μεγαλοπόλεις. Τα πράγματα λοιπόν έπαψαν πλέον να είναι αστεία με την θετική έννοια όταν μεταπολιτευτικός τα παπανδρέικα πακέτα Ντελόρ, αν θυμάστε εσείς παλιοί, και οι επιδοτήσεις για αγροτική ανάπτυξη μετατράπησαν σε διορισμού στο αστικεντρικό, αθηναιοκεντρικό δημόσιο έναντι ψήφων. Ο νεανικός αιματοκρίτης του έθνους αιμοράγησε στις πόλεις, οι οποίες τώρα πια θα μετατρεπόντουσαν σε ένα είδος στρατοπέδου συγκεντρώσεως, εις το οποίο οι κάτοικοι δεν θα είχαν επίγνωση ότι ήσαν αμφωτέρως οι φυλακισμένοι και οι δεσμοφύλακες. Με έναν μήνα χάριτο σαν αέτος για διακοπές στην Ήπεθρο, όπως πάρα πολλοί Αθηναίοι ήρθαν σήμερα τον τελευταίο μήνα στην Κρήτη. Και τα ζωντανά νεκρά ζόμπι στα Εξάρχεια, μην ξεχνάμε, να συγκροτούν την κορονίδα της φυλακής. Και αυτό, φίλοι μου, δεν είναι καθόλου αστείο. Ο κορεσμός ενός έθνους της πόλης τσακίζει τον άνθρωπο, καταστρέφει τον πολιτισμό του και συνεπώς την οικονομία του. Λέξη που, όπως έχω πολλάκις αναλύσει, ετυμολογείται από το οίκος και νομή, όχι νόμος, εξάλλου ο νόμος είναι παράγωγος της νομής, της τάξης, τα βάζω τα πράγματα σε τάξη, τα διαχωρίζω, τα μοιράζω σε τάξη. Η λέξη οικονομία λοιπόν δηλεί τη σωστή κατανομή του οίκου μας και ο οίκος θεωρείται όλο το έθνος και αυτό μπορεί να το πάμε και σε παγκόσμια κλίμακα αν θέλουμε. Όταν το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οίκου νέμεται στα άστη, ουδέποτε μπορεί να εφαρμοστεί η αποτελεσματική αστυνομή ή τη αστυνόμευση, η σωστή εφαρμογή της ένομης τάξεως. Κραυγαλαίο παράδειγμα, οι καταλήψεις των σχολείων και οι μη φυσιολογικές ιδεολειψίες που ζυμώθηκαν στα πανεπιστήμια των μεγαλοπόλεων, μετατρέποντάς τα σε σφικοφολιές αναρχικών με τοξικές αρχές και μια ακαδημαϊκή κοινότητα δέσμια υπό τους κανόνες του στρατόπεδου συγκεντρώσεως που προανέφερα. Και έχω ξαναναφερθεί στον κύριο Arnold Jane Toynbee, τον ιστορικό, ο οποίος είχε επισημάνει προ αρκετά χρόνια ότι εάν θέλεις να καταστρέψεις ένα έθνος, να επιμηκύνεις τα παραγωγικά χρόνια της νεολαίας του πίσω από τα θρανία. Συνεπώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διανόηση της εποχής μας τώρα πλέον αναδεικνύει τους πιο χαρακτηριστικούς της τύπους. Το δημόσιο υπάλληλο, τον δικηγοράκο, τον πολιτικάντη, τον συστηματικοποιημένο ακαδημαϊκό και προπαντός αυτό, τον εθνικόν μας δασκαλίσκο, τον δημοσιογράφο. Και αν αυτά ακούγονται αστεία, το αρνητικό πρόσημο του λήματος αστείος στις μέρες μας έχει πλέον πάρει σάρκα και οστά. Εφόσον ελείψει του πάλε ποτέ αιματοκρίτη προσγειωμένων ανθρώπων της υπαίθρου, αμόλυντων ανθρώπων και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποια χρόνια πριν, στα άστη κυκλοφορούν αλόκοτες ανθρώπινες μορφές, φιγούρες, που κάποτε θα προκαλούσαν άκρατο γέλοτα πανελληνίως. Τρυπημένα πρόσωπα και στιγματισμένα κορμιά πλαισιώνουν ένα συγκεχημένο τοπίο όπου πλέον δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον Ιάσωνα από την Αντιγόνη. Με όλα αυτά δεν εννοώ ότι πρέπει να κενώσουμε τις πόλεις παντελώς, αλλά να τις αραιώσουμε πληθυσμιακός και εργασιακός, ώστε να υπάρξει υλικό και πνευματικό ισοζύγιο μεταξύ ρίζας της υπαίθρου και φυλώματος του αστικού πολιτισμού. Επειδή χρειαζόμαστε και τις πόλεις, χρειαζόμαστε τον αστικό πολιτισμό, αλλά αυτός πρέπει να παίρνει από κάπου την έμπνευση. Χωρίς αυτό το ισοζύγιο, ο πλανήτης είναι καταδικασμένος να φθίνει πολιτισμικός, επειδή δεν αναφέρουμε μόνο στην Ελλάδα. Είναι καταδικασμένος ο πλανήτης να φθίνει πολιτισμικός, οικονομικός και οικολογικός. Εκεί πρέπει να εστιάσει η τεχνολογία μας λοιπόν.
της οποίας η προσβασιμότητα είναι δίκοπο μαχαίρι, καθώς μπορεί να συμβάλλει τόσο στην αποκέντρωση, εφόσον κάποιος μπορεί να εργαστεί μέσα από το σπίτι του, κάπου αλλού εκτός πόλεως, όσο και στην αποχάβνωση, με το δεύτερο βεβαίως να κερδίζει έδαφος επικίνδυνα τελευταίως. Ίσως και να είναι νομοτελειακό, να μετατραπεί όλος ο πλανήτης σε ένα άντρον γελίων ανθρώπων, αστείων ανθρώπων, με το χείριστο είδος διεθνών μέσων μαζικής ενημερώσεως, προσβάσιμο και στα πιο απομακρυσμένα χωριά. Η προβολή αστείων τρόπων ζωής και συμπεριφορών ασκούν καταλυτικότατη επίδραση της αστειότητος, μολύνοντας ακόμη και τον πιο αγαθό νου του κάθε αγνούβιο Παλαιστή. Όμως φίλοι μου, μας έχει μείνει αυτή η γλώσσα. Μία γλώσσα που συνεχίζει να θυμίζει πόσο αστείοι γινόμαστε όταν αγνοούμε τις διδαχές της. Ποια άλλη γλώσσα μπορεί να πάρει μια λέξη και να τα λύσει και να της προσδώσει αυτό το φιλοσοφικό υπόβαθρο. Αν πούμε funny, έχουμε τη λέξη fun μέσα. Διασκέδαση. Αλλά πού είναι το δίδαγμά της? Ενώ η λέξη αστείο, που έχει σχέση και με την πόλη, έχει πολλά να μας πει. Αρκεί η φιλοσοφική ανάλυση δύο ή τριών ελληνικών λέξεων για να φωτιστεί ο ορθός δρόμος όχι μόνο λοιπόν της χώρας μας, αλλά ολάκερης της πλανήτου Γαίας. Αν και όλος ο πλανήτης χρησιμοποιεί τη λέξη economy, φερρυπίν, όπως έχω πει πολλές φορές, μόνο ο γνώσης της ελληνικής μπορεί να εξηγήσει στην Ιφίλιο ότι η λέξη δεν περιορίζεται σε παραγωγή χρήματος, αλλά στην σωστή νομή των πληθυσμών της και όχι μόνον. Εμείς οι Έλληνες έχουμε και το πλεονέκτημα της διδαχής του λίματος αστείου λοιπόν, το οποίο δεν μας λέγει άλλο από το εξής. Το πολύ αστείον καταντά γελίον. Καιρός να αποκεντρωθείτε από τις πόλεις, από τα κέντρα της ανθρώπινης πανόλης. Αυτά φίλοι μου, σας ευχαριστώ που με ακούσατε για άλλη μια φορά.